Ευχαριστώ, Αλέκο, για την τοποθέτησή σου. Ο κύριος Καμπίδης έχει να κάνει μια ερώτηση. Καλησπέρα σε όλους. Με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Αλέκο. Δεν διάβασα ακόμα το βιβλίο σου. Βιάζομαι να κατέβω στην Αθήνα για να το πάρω. Αλλά σε συγχαίρω επίσης για την πολύ καλή παρουσίαση. Κατάφερες μέσα σε λίγο χρόνο να μας δώσεις το ιστορικό περίγραμμα όλης αυτής της περίοδου. Μια ερώτηση, Αλέκο, έχω. Επειδή κατάλαβα από την παρουσίασή σου ότι για σένα προέχει αυτό που λέμε πολιτική διάσταση, δηλαδή αυτό που λέμε προτείνω της πολιτικής, παρά της οικονομίας. Και το συμμερίζομαι, αν σε κατάλαβα καλά. Επειδή ακριβώς έτσι βλέπω να βλέπεις τα πράγματα, ήθελα λίγο το σχόλιο σου και ποιες προοπτικές ανοίγονται για τις πρόσφατες, ας τις πούμε κατά κάποιο τρόπο, θέσεις του Μακρόν για την ευρωπαϊκή κυριαρχία και την στρατηγική αυτονομία βεβαίως, αλλά κυρίως το θέμα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Μήπως μέσα από εκεί θα μπορούσε να είναι το μονοπάτι που θα επέτρεπε μια συνοχή ολοκληρωμένη έτσι όπως μας την λένε τα λεξικά κατά κάποιο τρόπο. Μήπως δηλαδή ο δρόμος της ευρωπαϊκής ενοποίησης με ιδρυτικές πολιτικές πράξεις και θα φτάσουμε σε μια έννοια κυριαρχίας όπως την έθεσε τουλάχιστον κατά τρόπο σπαργανώδη ο Μακρόν. Ποια είναι η αντίδρασή σου πάνω σε αυτό και με αυτή την έννοια αν αυτός είναι ο δρόμος μήπως θα μπορούσαμε για όλη αυτή την πορεία που μας έκανε στην τόσο ωραία τη συνοχής αν βρούμε μια δυναμία να τη χαρακτηρίσουμε για να δώσουμε και ένα χαρακτηρισμό να πούμε ότι ήταν μια οικονομίστικη προσέγγιση παρά μια καθαρά πολιτική προσέγγιση. Πολιτική με την κλασική έννοια του όρου. Σε ευχαριστώ, Αλέκο. Ναι, Κώστα, εγώ σε ευχαριστώ για την ερώτησή σου. Νομίζω το είπε πριν ο Γιάννης Παπανικολάου ότι δεν είναι αρκετά αισιόδοξο να μιλάμε για συνοχή χωρίς κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή αμυντική πολιτική. Είναι όλα αυτά μαζί. Και η κυριαρχία, όπως λες, δεν μπορεί να μιλάμε, είναι οικονομίστικη. Ήταν πολύ οικονομίστικη η προσέγγιση. Εγώ είμαι θεασότης του να δώσουμε μια περισσότερο πολιτική διάσταση, ότι να δώσουμε την αίσθηση στους Ευρωπαίους πολίτες ότι ανήκουν σε ένα σύνολο. Πώς θα δοθεί αυτή η αίσθηση? Προφανώς με το να υπάρχουν ευρωπαϊκές δράσεις που αφορούν τον καθένα. Προφανώς με το να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων όπως το μεταναστευτικό προσφυγικό, όπως οι απειλές σε εξωτερικά σύνορα, δεν είμαστε μόνο εμείς. Ας σκεφτούμε λίγο και τις βαλτικές χώρες που ζουν με τον τρόμο συνέχεια μιας ενδεχόμενης ρωσικής απειλής, να βλέπουμε τι γίνεται μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας. Δηλαδή δεν θα πείσουμε αλλιώς τον Ευρωπαίο αν δεν αναλάβουμε δράσεις ταυτοχρόνως σε όλα αυτά τα μέτωπα. Δεν είναι της σήμερα, δεν είναι ενδεχομένως και του άμεσου αύριο ενδεχομένως, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κατατείνουμε προς τα εκεί για να πετύχουμε αυτό που λέμε συνοχή. Τι είναι η συνοχή? Είναι η δύναμη να έρθουμε στον ορισμό των λεξικών που κρατά ενωμένα τα μέλη ενός συνόλου και αποτρέπει τη διάσπασή του και η ενωτική συμπεριφορά των μελών μιας ομάδας. Όλα αυτά προϋποθέτουν με τι άλλο και κοινή εξωτερική πολιτική, όσο πιο κοινή γίνεται, να είμαστε ρεαλιστές, δεν θα γίνει από μια μέρα στην άλλη, και κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή αμυντική πολιτική και ταυτόχρονα μια οικονομική πολιτική που θα έχει όμως και το πολιτικό στοιχείο μέσα της, όπως πολύ σωστά επισήμανες, Κώστα. Μάλιστα.